τα δάση και όλα αυτά, παιδιά, για 1,5 χιλιάρικο. Και οι 300 που είναι στη Βουλή αρχίζουν από 9.000 και πάνω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Πάμε σε γράμμες. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάτι, γιατί έχεις διερατήσει μετά πιέν. Ναι. Μπράβο, φίλε. Δεν άκουσα τι είπες. Πάμε σε άλλη γράμμα. Ναι. Εμπρός. Ναι. Τέλος πάντων, μάγκες μου, αυτά γύρω από το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε για το διάστημα το προπονήσεων που έχει κάνει μια χαρά. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Από τι είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Συμφωνώ και για τα παιδιά αυτό που έλεγες. Ποιο είπα. Για τους πυροσβέστες, για τα Καναντέρ. Αυτό έλπε, να μην συμφωνείς. Ναι. Κρίμα πολύ. Αλλά συμφωνώ και από την προηγούμενη εκπομπή που είπες για τα Χανούμια. Αυτά τα ωραία τα βιντεάκια. Και τι συμφωνείς. Μου ξεσηκώνονται τα Χανούμια. Βγήκαν τα λαγούμια τους. Καλά, κοίτα να δεις. Έχεις 20 πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ που υπάρχει περίπτωση να σε φτάσει. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Λέω, έχεις 20, έχουν 12. Εντάξει, ναι. Εσένα κυνηγάνε. Και εγώ κυνηγάω το Γαύρο όμως. Τι έχεις. Κυνηγάω εσάς, το Γαύρο. Καλά, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα μην το... Άμα θες να πούμε κάτι, να γελάσουμε, αυτό είναι και γέλιο. Είναι ωραίο το που είπες. Κυνηγάς εμάς με 27 διαφορά, εντάξει. Καλά, ας μιλήσουμε για μπάσκετ, άμα θες. Άμε, να πούμε, έλα. 16-1 είμαστε. Εντάξει, εσείς μετράτε... Τι. Μετράτε τις νίκες σας εναντίον μας και εμείς μετράμε τις Ευρωλίγκες. Περίμενε, αγόρι μου. Μπράβο, ναι, περίμενε όμως. Αλλά και στην Ευρώπη όμως έχω ένα 14-7. Όχι, καλά τα πήγατε. Αφού τρία χρόνια είναι ο χειρότερος Παναθηναϊκός, το καλύτερο Γάβρο. Κάτσε ρε φίλε, τα δύο χρόνια έχω κάνει 4 νίκες, δεν έχω κάνει 14. Και πριν πάλι μπροστά ήμουνα, πριν γίνει σχάλια, πάλι μπροστά ήμουνα. Και παράδειγμα ότι ο Γιαννακόπουλος δεν ήθελε ποτέ ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα γιατί ήξερε ότι θα τον παίζουν 50-50. Καλά, ο Γιαννακόπουλος τώρα είναι παπάτα. Τι μου λέει τώρα, θα πήρε το Σλούκα. Τι να πούμε. Εντάξει τώρα, εντάξει, φιλαράκο, καλό βράδυ να έχεις. Δεν θέλω να βρίσω. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο Σλούκα. Σας έπιασε τον κόλλο. 10 εκατομμύρια σας πήρε. Ένας που είναι 34-35. Τρία χρόνια. Εμείς όταν πήραμε το Σπανούλι και με πιο λίγα λεφτά του δώσαμε, έτσι, και μας έφερε. Και ήταν 26 ετών και έφερε και πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά. Δύο. Και πήγε τον Ολυμπιακό άλλες 4 φορές σε τελικούς. Τι λες τώρα, τι συγκρίνεις. Λοιπόν. Πάμε σε άλλη γράμμα. Ναι. Καλά τώρα, εδώ πέρα τι έγινε, απορώ. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. ΑΕΚ, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα. Όταν πάρουμε τις μεταγραφές, τελειώσουν οι ομάδες από μεταγραφές, θα τα πούμε. Μέχρι να τελειώσουμε αυτή τη μεταγραφή, θα έχουμε πάρει και τον Νταμπλ.
Μπράβο, αγόρι μου. Και πέρυσι τον το πρωτάθλημα εγώ στο έδωσα που νίξα τον Παναθηναϊκό. Τόσο καλή ομάδα έχει. Ναι, αλλά πριν είπε ότι έχουμε 12 πρωτάθληματα, ενώ έχουμε 13. Πότε, 13, πότε τα κάνατε. 13, πήραμε και το 17. Α, ναι, ναι, 13, εντάξει, όπα, όπα, όπα. Φίλε, έχει δίκιο, 13 έχετε, ναι. 13 έχετε. Τέλεια, τέλεια. Ναι, δεν βάζω. Κάτι για τον μπάσκετ να πω. Περίμενε, ένα λεπτό. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ παίζουν, ναι. Δεν πιστεύω να θες να βάλουμε και το, κάτι τα άλλα δύο που πήρες. Β' Εθνική και Γ'. Όχι, εντάξει, μην μετρήσουμε τώρα. Μπράβο, εντάξει, μπράβο. Ναι, ναι. Λέω, μήπως, γιατί ένας αεξής που το είχε πει, να τα μετρήσουμε. Αυτός που το είπε είναι μαλάκας. Εντάξει, αγόρι μου. Για πες τώρα για τον μπάσκετ. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πήρε τώρα Γκόμες, λέει Ερνάν Γκόμες από το NBA που έπαιζε. Δεν ξέρω, τον βλέπω πολύ δυνατό φέτος, θα γίνει μάχη. Περίμενε, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Η Μπαρτσελόνα είχε καλούς παίκτες. Από τον Παναθηναϊκό, από αυτούς που πήρε... Περίμενε. Από αυτούς που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός, είχε καλύτερους παίκτες. Κοίτα, έτσι πώς το βλέπω το πράγμα εις άξιο είναι. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού χτίζεται όμως, δηλαδή, βάση. Δηλαδή, ποιος παίκτης... Παίκτης ένα λεπτό. Παίρνει πεντάρι, εκεί που είναι τερί, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Ένα λεπτό, αγόρι μου. Το όνομά σου είπαμε. Δημήτρη, άκουσε με. Του Παναθηναϊκού οι παίκτες ποιοι είναι αυτοί που σου αρέσουν στο μπάσκετ, αυτός που πήρε, λέω. Εντάξει, ο Λεσόρ που πήρε της Παρτιζάν το 4-5 είναι πολύ καλός. Ναι. Όταν έπαιξε. Όταν... Πήρε και τον Γκάιλ της. Κάτσε. Από τη Eurocup που ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Eurocup. Να, ένα λεπτό, Δημήτρη. Δημήτρη, να απαντάω. Είπες για τον Λεσόρ. Όταν έπαιξε αντίπαλος με τον Ολυμπιακό, 1-0 ήταν. Δεν είχε κάνει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε άλλο. Τώρα είναι διαφορετικά. Τώρα εντάξει, είναι και ο Σλούκας. Φίλε, έχει πάρει έχει και εμπειρία μέσα και προσωπικότητες και νέους παίκτες. Εγώ το πιστεύω τον Παναθηναϊκό φέτος. Αν και εντάξει, μου αρέσει, η ΑΕΚ δεν έχει κάτι να λέει στον μπάσκετ. Αλλά βάσει τη λογική, ο Παναθηναϊκό φέτος εγώ τον βλέπω να πάει στην οκτάδα σίγουρα. Δηλαδή, περίμενε. Περίμενε, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, καταρχήν ο Παναθηναϊκό πέρυσι πήγε και 19ο. Σίγουρα θα πάει πιο κάτω, βέβαια. Δεν θα τερματίσει πάλι το ίδιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακό δεν έχει τελειώσει οι μεταγραφές. Ακόμα. Θέλει να πάρει ένα διάρκεια. Καλά, ναι. Θέλει δέση... οπωσδήποτε μια προσθήκη μεγάλη. Ένα αυτό, Δημήτρη. Και το άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, έχει σύνολο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό, ο Παναθηναϊκός έχει τίποτα σύνολο από αυτά που λέμε τόση ώρα. Όχι. Ο Παναθηναϊκός από το μηδέν χτίζεται. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά έχει έναν έμπειρο προπονητή για να χτίσει την ομάδα. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ο έμπειρος προπονητής ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού πέρυσι. Και ο Ολυμπιακός ανοίξε δύο φορές. Δύο φορές ανοίξε. Εντάξει, ναι, ο Ολυμπιακός δεν σκέφτηκε και με μικρότερο μπάτσο στην Ευρωλίγα. Κάνει πολύ ωραία πράγματα. Δεν το ζητάμε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Εγώ λέω για τον Παναθηναϊκό γιατί μου έκανε εντύπωση όλες αυτές τις μαζεμένες κινήσεις. Και κάτι ακόμα να πω. Ναι. Είχες πει ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, έριξε ο Ολυμπιακός 3 γκολ στη Φιλαδέλφια στην ΑΕΚ. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι του πως πήγε πάτ. Που κέρδισε 3-1 ο Ολυμπιακός μέσα στη Φιλαδέλφια στην ΑΕΚ. Ναι. Ρετάκι, 90 λεπτά σε παίζαμε μονότερμα. Αντικειμενικά τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Και βάλει 3 γκολ. Άκουσε με αγόρι. Άκουσε με Δημήτρη. Αυτό που λες έγινε μετά την αποβολή του Κανός και δεν ήταν και μονότερμα. Γιατί και πάλι είχαμε χάσει ένα γκολ. Όσο ήταν ο Κανός μέσα, πηγαίναμε για 4ο γκολ. Και μην πεις όχι, Δημήτρη. Οκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά τα είπαμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Χάρηκα που τα είπαμε έτσι. Δείχνεις οπαδός σωστός. Και δεν αμφιβάλλω σε αυτά που είπες, απλά το μονότερμα. Όταν τρως 3 γκολ και μόνο που το λες δεν ευσταθεί με τίποτα. Μέχρι την ώρα που παίζαμε με 11 δεν υπήρχε αυτό που λες. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλη γραμμή. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και κάτι, παιδιά. Θα ήθελα, όχι μόνο εγώ που είπα καλό παράδεισο να έχουν οι δύο πιλότοι. Θα ήθελα να το πείτε κι εσείς, γιατί εγώ θέλω οι Έλληνες να είναι μονιασμένοι. Δεν το είπα εγώ τώρα ούτε να με συμπαθήσετε, ούτε να κάνω τον καλό άνθρωπο. Ξέρω ότι εγώ, παρόλο που είμαστε αντίπαλοι σαν οπαδοί, δεν θέλω να πάθει κανείς οπαδός άλλης ομάδος τίποτα, να είναι καλά με την οικογένειά του, τα έχω πει χίλιες φορές. Εκτός από κάποιους, και δεν το έχω πει και το πω και τώρα για να μην νομίζετε ότι κρύβομαι, εκτός από αυτούς που βρίζουν τα θύματα της σειράς αυτά. Αυτός εγώ δεν τους συμπαθώ, δεν λέω τίποτα. Υπάρχει ο Θεός, θα τους... Καταλαβαίνετε, δεν θα τους πω εγώ να πάθουν αυτά. Απλά δεν τους... Όλοι οι άλλοι Έλληνες
των άλλων ομάδων οι οπαδοί να είναι, δεν γίνεται να είμαστε διαφορετικοί, να μισούμε ο ένας τον άλλον και να λέμε να πεθάνει αυτός, να πεθάνει εκείνος, να πεθάνει ο άλλος, επειδή είμαστε αντίπαλοι. Δεν γίνεται. Οι Έλληνες πρέπει να είναι μονιασμένοι, γιατί μόνο έτσι η Ελλάδα πάει υψηλά. Μόνο έτσι, δεν έχει φόβο από κανέναν. Ναι. Και επιτέλους, να επανέλθω στο πρώτο θέμα, να πω, αυτούς που βάζουν τη φωτιά και τους πιάνουνε, θα ήθελα να δω τι γίνεται με αυτούς. Τους αφήνουν μετά από καμιά εβδομάδα, τους βάζουνε μέσα, δεν έχω μάθει ποτέ. Ποτέ, αλήθεια σας λέω, παιδιά, εκτός και δεν το θυμάμαι, δεν έχω μάθει όλα τα χρόνια, όχι τώρα, όλα τα χρόνια, να έχουν πιάσει τον τάκι και να τον έχουν βάλει μέσα. Το έχετε δει ποτέ εσείς αυτό? Τώρα μαθαίνω κάποιους Πακιστανούς, κάποιους, ξέρω εγώ, ό,τι και εθνικότητα να είναι. Αυτούς, καλά θα είναι με το, τους έχουν πιάσει, τους βγάλουν σε ένα καράβι να τους διώξουν. Τι τους ταΐζουμε εδώ πέρα? Αφήστε πια την αλληλεγγύη. Γιατί και αυτή η ΜΚΟ, μια και λέμε για τις ΜΚΟ και την αλληλεγγύη, δεν είδα να πάνε να σβήνουν φωτιές, γιατί εκεί είναι τσάπα τα λεφτά. Δεν έχει λεφτά εκεί, ενώ στα άλλα έχει λεφτά. Καταλάβατε, αυτή είναι για τους ΜΚΟ, λέω, για αυτοί εκεί που πάνε, για τον άνθρωπο να σώσουμε. Τους Έλληνες δεν πήγαν να δω τη ΜΚΟ να σώνουνε, ούτε τα δάση, ούτε τα σπίτια, ούτε τους ίδιους τους Έλληνες. Πού στο διάλογο πάνε αυτή τη ΜΚΟ? Τελειώνω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Τηλεφωνώ από την Ξάνθη, θέλω...